Πάμε να μιλήσουμε για θέατρο με αφορμή μια πολύ ωραία παράσταση για την οποία θα μας μιλήσει η καλλιτεχνική διευθύντρια του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης, η κυρία Έφη Θεοδόρου, η οποία βρίσκεται και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα κυρία Θεοδόρου. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Να μας μιλήσετε για αυτή τη νέα δουλειά του ΔΥΠΕΘΕΚ που ταξιδεύει και στην Κρήτη. Mm-hmm. Ναι, πρόκειται για την παράσταση του ΕΑΣ του Γιάννη Ρίτσου, το θεατρικό μονόλογο από την τέταρτη διάσταση, αφηγηματικός μονόλογος, σε σκηνοθεσία του σπουδαίου καλλιτέχνη, διανοούμενου, ηθοποιού, σκηνοθέτη, μεταφραστή και δασκάλου Βασίλη Παπαβασιλείου και με στον ομώνυμο ρόλο ο Μανώλης Μαυροματάκης. Mm-hmm. Οι παραστάσεις ξεκίνησαν στις 30 Ιουνίου στο αρχείο θέατρο της Απτέρας, έξω από τα Χανιά και ήδη έχει ξεκινήσει περιοδία στην Κρήτη. Πολύ ωραία και θα έχουμε και εμείς τη χαρά να δούμε αυτήν την παράσταση εδώ και να πούμε βέβαια στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν ότι μπορούν να τηλεφωνήσουν στη διάρκεια της συζήτησής μας κυρία Θεοδόρου και να κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για κάθε παράσταση και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τις δίνετε. Να 6 και 7 του μηνός είναι στις 9.30 το βράδυ στο μικρό κυποθέατρο, στο κυποθέατρο Χατζηδάκη. Ακριβώς. Ο πρώτος ή η πρώτη που θα καλέσει είναι για τη μια βραδιά, ο δεύτερος ή η δεύτερη είναι για τη δεύτερη βραδιά. Έας, πώς το επιλέξατε αυτό το έργο? Είναι μια κλασική ερώτηση βέβαια αυτή που γίνεται κυρία Θεοδόρου. Είναι πολύ χρήσιμη, αλλά είναι δυνατότητα να πιάσουμε το νήμα από την αρχή. Είμαστε σε συνομιλίες με τον Βασίλη Παπαβασίλειο πάνω από ένα χρόνο. Θέλαμε να συνεργαστούμε οπωσδήποτε. Ήθελα πολύ να έρθει στο ΔΥΠΕΘΕ και Κρήτης και να κάνει μια παράσταση. Τον εκτιμώ αφάνταστα. Είναι από τους τελευταίους μεγάλους θεατρανθρώπους στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και έτσι πολύ μας απασχόλησε πολύ το έργο. Όταν πρόκειται να γίνει μια χειμερινή παραγωγή, είχαμε καταλήξει έναν άλλο τίτλο. Όσο προχωρούσαν όμως ο καιρός και βλέπαμε ότι πάμε να κάνουμε τελικά μια καλοκαιρινή παράσταση, πήγαμε κοντά στην ιδέα του Έραντα. Και αυτό γιατί πρώτον ο Βασίλης είναι πολύ εξοικειωμένος με το υλικό του Έαντα και ιδιαίτερα αυτό της τέταρτης διάστασης των μονολόγων αυτών. Θυμόμαστε όλοι ότι έχει κάνει την περίφημη παράσταση Ελένη. Για πάνω από 10 χρόνια παίζονταν η παράσταση, έκανε τουλάχιστον 200 παραστάσεις, όπου έπαιζε ο ίδιος την Ελένη, mm-hmm. καταρχώντας στην ουσία την έννοια του θεατρικού προσώπου έτσι όπως τη φανταζόμαστε, δηλαδή μέσω της ταύτισης με τον ρόλο. Για τους φίλους, συγγνώμη σας. Είναι θέατρο ιδεών και γλώσσας ο Ρίτσος, οπότε μπορεί άνετα να ενσαρκώνεται ένα mm-hmm. αντρικός ρόλος από έναν άντρα. Για τους φίλους που δεν το έχουν ίσως πρόχειρο, κυρία Θεοδόρου, να πούμε ότι η τέταρτη διάσταση είναι ένα πολύ από τα πιο σπουδαία έργα του Γιάννη Ρίτσου και περιλαμβάνει 17 μονολόγους. Έτσι. 17 μονολόγους με ήρωες, σχεδόν όλους πρόσωπα από τη μυθολογία. Από τη μυθολογία. Η Ελένη, ναι, που αλλά είπατε. Είναι πολύ δυνατή αυτή η γλώσσα. Τα πρόσωπα αυτά βρίσκουν, αυτοί οι μονόλογοι πολύ συχνά ανεβαίνουν στη θεατρική σκηνή. Mm-hmm. Είναι εξόχως δηλαδή θεατρικό υλικό, θα έλεγα. Και είναι και μια πρόκληση για τον ηθοποιό και για τον σκηνοθέτη βέβαια, αλλά και για τον ηθοποιό να μπορέσει να... Ο Παπαβασίλης κέρδισε βραβείο καλύτερης ανδρικής ερμηνείας Καρόλ Κουν για την ερμηνεία του αυτή το 2001. Στην Κρήτη τον είδαμε, αυτό το μόνο στα Χανιά τουλάχιστον, ήρθε δύο φορές από την ενημέρωση του σκηνοθέτης και το 2002 και το 2010. Αλλά φανταστείτε, πεζόταν και ξαναπεζόταν σε διάφορες φάσεις. Mm-hmm. Και mm-hmm. ο ίδιος ευχήθηκε και ο Έας να έχει αυτή τη τύχη. Δηλαδή, μια παράσταση που αγαπήθηκε θα παίζεται για καιρό. Ναι. Αυτή ήταν λοιπόν η αρχή του νήματος, δηλαδή η επιθυμία για συνεργασία με τον Βασιλείο και από κοινού καταλήξαμε στον Έαντα. Ένα υλικό που έχει κάνει ο ίδιος και τον Έαντα του Σοφοκλή που βρίσκεται στην αφετηρία του Έαντα του Ρίτσου. Mm-hmm, mm-hmm. Και αυτός ο ήρωας του ήταν πολύ, το συγκινούσε πολύ. Κατάλαβα ότι ήθελε πολύ να κάνουμε αυτό. Μιλάμε για τον... Βρέθηκε ο Μανώλης Μαυροματάκης για την ερμηνεία αυτή που είναι ένας εξαιρετικός ηθοποιός. Mm-hmm. Γνωστός κιόλας και από τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις, αλλά εξαιρετικός θεατρικός ηθοποιός.
Και έτσι ξεκίνησε αυτή η συνεργασία. Μιλάμε για τον γνωστό Έαντα που είχε πάρει μέρος στον Τροϊκό πόλεμο, έτσι. Ναι, μιλάμε για τον κλασικό ήρωα, ο οποίος ήταν πολύ ανδρείος, όπως ξέρουμε. Ήταν μετά τον Αχιλλέα ο πρώτος στη τάξη, ο πιο ανδρείος πολεμιστής στη Τροία. Και είχε την ατυχία όταν έγινε η μοιρασιά, την ατυχία τέλος πάντων, όταν έγινε η μοιρασιά των όπλων του Αχιλλέα, δεν δόθηκαν σε αυτόν τα όπλα ως όφυλαν να δοθούν, αλλά στον Οδυσσέα. Ναι. Ο Αίας χωλώθηκε από αυτή την επιλογή, ήταν σε κατάσταση μενόμενη και αποφάσισε να σκοτώσει τους συντρόφους, τους συναγωνιστές του. Όμως η Αθηνά τον ξεγέλασε, τον παραπλάνησε, γιατί είχε μπροστά της περηφανευτεί και την είχε αγνοήσει όταν θέλησε να τον βοηθήσει. Και αυτός νόμιζε ότι σκότωνε τους πολεμιστές, αλλά τελικά σκότωνε ζώα. Όταν ξύπνησε από την πλάνη του, όταν επανήλθε από την πλάνη του, φυσικά η ντροπή δεν του επέτρεψε, η ταπείνωση δεν του επέτρεψε να συνεχίσει να ζει και έτσι προχώρησε στην αυτοχειρία. Ναι, η ύβρις... Αυτός είναι ο Αίας Σοφοκλή. Η ύβρις που πρέπει να πληρωθεί με κάποιο τρόπο, έτσι. Ακριβώς, δηλαδή ότι αγνόησε τη συνδρομή της Αθηνάς και θέλει, επειδή ήταν πολύ ανδρείος και θέλησε να τα βγάλει πέρα μόνος του. Οπότε ναι, του φύλεξε η Αθηνά και τον περιποιήθηκε στη συνέχεια. Στη συνέχεια. Εμείς το μαθαίναμε στο σχολείο ως Έαντα τον Τελαμόνιο. Τελαμόνιο. Έτσι, ναι. Επειδή ο πατέρας του λεγόταν Τελαμόνας, έτσι τον γνωρίζαμε εμείς, τον γνωρίσαμε, ναι, εμείς στο σχολείο. Ναι, ήταν και ένας από τους λόγους. Δεν μπορούσε να γυρίσει στη Σαλαμίνα και τι να πει στον πατέρα αυτόν. Τροπιάστηκε, ήταν από τους βασικούς λόγους που αυτοκτόνησε ο Αίας του Σοφοκλή. Ναι. Όμως ο Αίας του Ρίτσου, παρότι πατάει σε αυτόν τον Έαντα της Σοφοκλή, ακολουθεί έναν άλλο δρόμο. Μην ξεχνάμε ότι ο Ρίτσος έγραψε το μονόλογο αυτόν τα πολύ σκληρά χρόνια της δικτατορίας, δηλαδή το 67-69, mm-hmm, όταν ήταν σε περιορισμό, σε εξορία στη Λέρου και τη Σάμμο. Για τις ίδιες πολιτικές του πεποιθήσεις φυσικά. Ναι. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν χωράει, φιλτράρεται μέσα στο ίδιο το έργο και η αίσθηση της αδικίας και η αίσθηση της ατιμίας και της, η σχέση με τους συντρόφους, η σχέση με το κίνημα. Πολλά περνάνε εδώ, ο ηρωισμός, οι ιδέες, όλα είναι εδώ και κρίνονται σε έναν απολογισμό που κάνει ο ήρωας, έναν απολογισμό ζωής. Δεν είναι αυτός ο ανδρείος που ξέρουμε από το Σοφοκλή, είναι ένας κοινός θνητός που στη γυναίκα του, που είναι μια βοβή παρουσία της σκηνής καθόλου τη διάρκεια του έργου, κάνει έναν απολογισμό ζωής, στρέφει τα μάτια της, ανοίγει τα μάτια της ψυχής του προς τα έξω, θα λέγαμε, και αναρωτιέται τι αξίζουν όλα αυτά, οι δόξες, τα όπλα, οι πόλεμοι, το αίμα που χύνεται, αν όλα αυτά πρέπει να συμβαίνουν. Και με άλλα μάτια παρατηρεί πια τους ανθρώπους και τη φύση γύρω του. Να πούμε ότι η φύση σε αυτό το έργο είναι πάρα πολύ ισχυρή. Έχουμε απίστευτες εικόνες της φύσης που με έναν τρόπο είναι η ελληνική φύση, είναι και η κριτική. Η φύση στην Κρήτη, βλέπουμε ελιές, σαμπέλια. Αισθανόμαστε ότι ο ήρωας έρχεται σε μια επαφή με το σύμπαν στην προσπάθειά του να βγει από την καθήλωσή του και το τέλμα που έχει πέσει και καταφέρνει μέσα να βρει να χαράξει ένα δρόμο προς το φως και την κάθαρση, πάντα μέσα από το θάνατο που δεν τον βλέπουμε επί σκηνής, αλλά καταφέρνει όμως να σταθεί στα πόδια του και να προχωρήσει κάνοντας αυτόν τον απολογισμό. Άρα είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον έργο, υπαξιακό έργο, πάρα πολύ ενδιαφέρον, με πολύ έντονες εικόνες. Και έχει και την επικαιρότητά του, κυρία Θεοδόρου. Οπωσδήποτε. Αυτό το έγραψε σε δύσκολες για τον ίδιο στιγμές, για το Ρίτσο μιλάμε, βασισμένος στον αρχαίο ήρωα, αλλά δίνοντας τη δική του διάσταση. Και βλέπουμε πως τη διαχρονικότητα μάλλον αυτών των έργων. Να, λίγο πριν λέγαμε για την Ειρήνη, για το τραγούδι που να δώσουμε μια ευκαιρία στην Ειρήνη. Και ο ήρωας αυτός ήταν ένας πολύ σκληρός πολεμιστής, γενναίος μεν, αλλά αδίστακτος. Όπως αυτό επιτάσσει ίσως και η τρέλα του πολέμου. Μπαίνει στον πόλεμο,
πρέπει να πολεμήσεις. Ή θα πεθάνεις ή θα γλιτώσεις. Και όλοι θέλουν το δεύτερο. Είναι, νομίζω αυτή η επικαιρότητα είναι έτσι, πρέπει να μας προβληματίσει, κυρία Θεοδόρου, τέτοιων έργων. Ήταν και τους λόγους που νομίζω ότι και ο Παπα Βασιλείου, που είναι σε, σε έναν διαρκή διάλογο με την ιστορία, τον ενδιαφέρει πάρα πολύ η ιστορία και η σύγχρονη ιστορία και η πολιτική, έχει έναν λόγο πολιτικό ο Βασίλης, οπότε νομίζω ότι τον απασχόλησε πολύ. Ναι. Τον απασχόλησε πολύ όλη αυτή η μάχη για την επικράτηση, τα έπαθλα που σφεντερίστηκαν άλλοι με κλείδους και δωροδοκίες, όπως λέει ο ήρωας. Δεν θέλει ότι έζησε μια ολόκληρη ζωή πελωμώντας φαντάσματα και κερδίζοντας φανταστικές νίκες, όπως λέει. Αυτά είναι ένας προβληματισμός πάρα πολύ επίκαιρος σίγουρα. Mm-hmm. Τι μένει από όλα αυτά τελικά? Ναι. Και αυτά είναι κάποια έτσι ερωτήματα που μπαίνουν. Είναι ωραίο να μπαίνουν όταν παρακολουθείς, όταν παρακολουθείς δηλαδή μια παράσταση που, ναι, σίγουρα θέλεις λίγο να σου δώσει έτσι μια ψυχική ανάταση, αλλά όταν σου δημιουργεί και ερωτήματα και παίρνεις κάποιες σκέψεις για το σπίτι, για μια συζήτηση ίσως με κάποια αφορμή άλλη, είναι νομίζω πολύ ενδιαφέρον και είναι έτσι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η λειτουργία του θεάτρου. Είχα την τύχη να το διαπιστώσω ήδη σε αυτές τις πρώτες παραστάσεις που έγιναν στην Απτέρα. Πραγματικά ο κόσμος ήταν καφυλωμένος, δηλαδή κατάφερε ο ηθοποιός και το κείμενο, αυτό σπουδαίο κείμενο, να περάσει κάτω, δηλαδή ακινητοποιήθηκε το θέατρο για 45 λεπτά που κρατάει η παράσταση, 47 λεπτά που κρατάει η παράσταση. Πραγματικά δεν κουνήθηκε φύλλο από κάτω. Ήταν πολύ. Τους παρέσυρε σε ένα πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Αυτή η δύναμη του θεάτρου είναι πάρα πολύ σημαντική. Και επίπονο αυτό για τον ερμηνευτή. Για τον ερμηνευτή, σίγουρα. Επίπονο και λυτρωτικό την ίδια στιγμή. Γιατί οπωσδήποτε αναπνέεις λίγα μέτρα πάνω από τη γη. Θέλω να πω, απογειώνεσαι. Τα κείμενα σε απογειώνουν. Αυτός ο λόγος είναι παρηγορητικός τελικά. Αυτό εννοώ. Παρά τη δυσκολία της σωματοποίησης του. Και ο ΕΑΣ παρόλα αυτά βγαίνει στο φως μετά από αυτή την κατάδυση στην προσωπική του ζωή. Και αυτό έχει σημασία επίσης, αυτή η κάθαρση. Να πούμε επίσης ότι δίπλα του καθόλου τη διάρκεια βρίσκεται, του μονολόγου βρίσκεται η Μάγδα Καυκούλα, σε βοβό ρόλο, αλλά σημαντικό γιατί έχει παραλείπτει αυτός ο μονόλογος. Τα σκηνικά και τα κοστούμια είναι του Άγγελου Μέντι, οι φωτισμοί του Αλέκου Γιάνναρου και τα μουσικά ηχοτοπία του Γιάννη Βαναγγελόπουλου. Και ότι η παράσταση ξεκίνησε λοιπόν την περιοδία της, θα περάσει από την Λινά του Ηράκλειο, Ρέφινο, Σιτία και θα επιστρέψει στα Χανιά για να ολοκληρώσει το κύκλο της στα χωριά των Χανίων και μετά θα πάει στην Αθήνα για δύο παραστάσεις. Α, πολύ, πολύ ωραία. 6 και 7 Ιουλίου λοιπόν, 9:30 το βράδυ, στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Μία πολύ πολύ ωραία θεατρική βραδιά με τον Έαντα από το Διπεθέ Κρήτης. Κυρία Θεοδόρου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Μπορεί επίσης να προμηθευτούν στήρια και από το viva.gr προφανώς. Από το viva.gr. Από το Viva. Πολύ ωραία. Από το Viva και στο Ταμείο του Θεάτρου, μια μισή ώρα πριν από κάθε παράσταση. Πριν από την παράσταση. Θαυμάσια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας περιμένουμε και εσάς και τους ακροατές. Βεβαίως, με πολύ μεγάλη χαρά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ.